πες δεν μπορείς, χώρια μου να ζεις. Κι ήρθες ξαφνικά από το πουθενά, πόνεσα πολύ και φταίγες εσύ. Είμαστε η καταπληκτικότερη ομάδα που υπάρχει. Από Τζιράκι μέχρι Βέρτη. Μια τόσο πρωτότυπη ιδέα. Ειδικά για τα ελληνικά δεδομένα είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Την ιδέα την έριξε στο τραπέζι ο κ. Κοντόπουλος. Γενικώς του αρέσει να ψάχνεται, να κάνει ιδιαίτερα πράγματα στην καριέρα του και αυτός σαν επιχειρηματίας. Και μια μέρα που καθόμαστε στο καμαρίνι μου λέει: θέλω να κάνουμε κάτι ξεχωριστό. Και μου λέει αυτή την πρόταση, μου δίνει αυτή την πρόταση, αυτή την ιδέα. Μου λέει: σκέψου, μου λέει: θα δεις. Φυσικά και ξετριλάδικα, απλά ξέρεις, αυτό να το ακούς μια φορά είναι. Είναι ωραίο πράγμα να το ακούς, αλλά είναι πολύ δύσκολο να στηθεί αυτό το πράγμα. Γιατί είναι πάρα πολύ ο κόσμος, πάρα πολύ ο κόπος. Αν θέλει και πολλά τα χρήματα για να στηθεί αυτό. Δηλαδή, μια παραγωγή κοστίζει εδώ πάνω 3 ή 4 φορές παραπάνω από ό,τι κοστίζει να την κάνει στην Αθήνα σε ένα στούντιο που είναι όλα έτοιμα. Μπαίνει, τραγουδά και φεύγει. Και χωρίς να το καταλάβουμε, ξαφνικά το στήσαμε. Το οργανώσαμε πάρα πολύ όμορφα. Και το αποτέλεσμα βγήκε πάρα πολύ καλό. Απλά μας πάει τώρα ο Κυριάκος μέσα, σαν μαέστρος στις βάσεις και τους κάνει, κάνει γίνονται κάποιες παρατηρήσεις από μέσα. Καταλαβαίνεις. Ποιος είναι. Α, δω. Για να σου πω εγώ μετά. Ήταν εύκολο το όλο εγχείρημα ή αντιμετωπίσατε κάποιες δυσκολίες καθοδόν που δεν τις είχατε λογαριάσει. Το δύσκολο ήταν να στήσουμε το στούντιο εδώ μέσα. Αλλά η ομάδα που έχουμε, ας πούμε, και στο μαγαζί στην Αθήνα είναι πολύ, έτσι θα έλεγα, μάχημοι, ας το πω έτσι απλά και λαϊκά. Και τους αρέσουν πολύ οι προκλήσεις αυτές, να είναι ιδιαίτερα πράγματα. Και το πετύχαμε, ήμασταν και λίγο τυχεροί, γιατί ο χώρος εδώ που βλέπουμε πίσω στο ξενοδοχείο, γιατί όλα εδώ γραφτήκαν, ας πούμε, και ήταν ευτυχώς λίγο στεγνός. Καταλαβαίνεις ότι ο χώρος την ώρα που γράφεις στο στούντιο πρέπει να είναι λίγο στεγνός. Τα στούντιο γενικώς έχουν μια ηχομόνωση α. Και εδώ μας έδωσε ένα πολύ ωραίο ηχόχρωμα αυτός ο χώρος εδώ πέρα, που κανονικά αυτός ο χώρος είναι το εστιατόριο του ξενοδοχείου, φαντάσου. Έχουμε φέρει τα πάντα, δηλαδή από ενισχυτές, από κονσόλες, ό,τι αφορά ήχο, ήρθε ένα φορτηγό, φαντάσου, πράγματα. Όλα αυτά τα παιδιά που δουλέψαν, όλη αυτή η ομάδα για να δοστήσουν αυτό εδώ, δουλέψανε πάρα πολύ σκληρά γι' αυτό. Ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Μια ζωή σαν τρύψαλα σκορπίζεις και στην έρημιά μου με γυρίζεις. Παίρνεις άλλο δρόμο, σε μένα δίνεις πόνο γιατί θέλω μια απάντηση να δώσεις. Δεν με νοιάζει κι αν θα με πληγώσεις. Πίστεψα σε σένα, μα όλα ήταν ψέμα. Γιατί δεν μ' αγαπάς κι όσα όνειρα είχα για
μου μιλάς. Στα γιατί με σιωπή μ' απαντάς, πιο πολύ με πονάς. Στην πόρτα της καρδιάς σου νιώθω ξένος μες στην αγκαλιά σου. Τώρα δεν σε νοιάζει η πίκρα που με βγάζει, γιατί Άγγελή σου ρεπερτοριακά. Μπορείς να το πεις και αυτό, ναι. Η χημεία μας είναι πάρα πολύ καλή. Ταιριάζουν πάρα πολύ σαν άνθρωποι. Με βοήθησε πάρα πολύ το γεγονός ότι και οι δύο αυτοί άνθρωποι είναι πολύ καλά παιδιά, πολύ καλοί άνθρωποι και ταιριάζω μαζί τους πάρα πολύ. Έχω το θάρρος να του πω ότι ξέρεις τι, αυτό δεν μου αρέσει. Μπορώ να το αλλάξω αυτό. Είναι και πολύ έτσι σωστοί άνθρωποι και σωστοί επαγγελματίες που δεν είναι εγωιστές. Παραδείγματος χάρη, ο Ηλίας έχει γράψει τόσα τραγούδια, χιλιάδες τραγούδια στο ελληνικό πεντάγραμμο. Και δεν έχει, αν θέλει, στο ψώνιο να πει ότι ξέρει, όχι, δεν μου άλλαξε το στίχο εκεί, γιατί εγώ το γράψα έτσι. Του λέω, Ηλία, και δεν με βολεύει αυτό. Μου λέει, τι θέλει κάπως, ξέρω εγώ, και το ψάχνουμε. Μπορεί να βρω εγώ μια λέξη, λέω, να την πετάξω μέσα, ξέρω εγώ. Και να μου πει, ωραία. Αν φυσικά στέκει, έτσι, στιχουργικά, γιατί αυτό βάζει τελική πινελιά, ας πούμε. Λοιπόν, και μπορεί να πει ότι είναι φύλακε, Άγγελή μου, γιατί ταιριάζουμε πάρα πολύ. Δεν συμφωνήσαμε ποτέ, ούτε σε αυτό το δίσκο, ούτε στο προηγούμενο, ότι όλο ο δίσκο θα γίνει από αυτού. Ήρθε από μόνο του αυτό. Ήρθε ο Κυριάκος μου και ο Ηλίας με κάποια τραγούδια και μου λένε: Νίκο, αυτά είναι τραγούδια που σου προτείνουμε. Και όταν σου φέρνουν 14-15 τραγούδια ή αν θες 25, τα 25 και διάλεξαμε δυσκολία τα 12-14 τραγούδια, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να βάλεις κάποιον άλλο σύνθετη μέσα ή κάποιον άλλο στιχουργό, γιατί σου έχουν δώσει τα πάντα, σου έχουν δώσει την ψυχή τους αυτοί οι άνθρωποι. Δουλέψαν πολύ σκληρά για σένα, οπότε και εσύ πρέπει να τα ανταμείψεις. Πώς νιώθεις που συμμετέχεις σε ένα τέτοιο δίσκο, τόσο ξεχωριστό? Πιστεύω ότι είναι όνειρο κάθε καλλιτέχνη, κάθε δημιουργού, να συμμετέχει σε μια παρέα, υπέροχη παρέα, και να δουλεύει και να γράφει έτσι όπως έγραφαν παλιά και έτσι όπως γουστάρει, τις ώρες που θέλει. Εσύ βέβαια δουλεύεις και πολλά χρόνια, έτσι. Πάρα πολλά χρόνια. Έτσι έγραφαν παλιά, γι' αυτό υπήρχε και μεράκι. Και τώρα οι περισσότεροι δίσκοι δεν έχουν μεράκι, μάλλον όλοι εκτός από αυτόν. Πώς νιώθεις, Κυριάκο, που κάνουμε αυτή τη δουλειά εδώ στο βουνό, αυτή την τρέλα που είπαμε, το ρίξαμε στο τραπέζι μια φορά σαν χαζομάρα και το κάναμε πραγματικότητα? Κοίταξε να δεις, πάντα είχα όνειρο να δημιουργήσω και να εκφραστώ σε ένα τέτοιο μέρος.
Και αυτό πιστεύω ότι έχει βγει. Και πιστεύω ο κόσμος θα το εισπράξει κατά πολύ. Εσύ σε εσένα είδες κάτι διαφορετικό που ανεβήκαμε στο βουνό εδώ πάνω? Διαφορετικό σε πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα μπόρεσα και δούλεψα έτσι όπως θέλω εγώ. Όλα τα παιδιά εδώ πέρα δώσανε ό,τι καλύτερο μπορούσαν να μου δώσουν. Είχες και τα βιολιά σου. Το γέλιο μας, διασκεδάζαμε. Φάγαμε. Τραγουδήσαμε. Φάγαμε, τραγουδήσαμε. Στο τραπέζι που τα πίνω, λυπηρό πολύ σου. Στο τραπέζι που τα πίνω, λυπηρό πολύ σου. Επιτυχία τα πάντα. Πού είναι τα ποτήρια μου? Τώρα θα βγει κάτω. Αυτό για την αρχή. Βάλτε. Πού είναι ο... Λάτου. Συνέχισε να κόβεις. Για ένα ποτήρα για τον Κώστα. Όχι, εγώ έχω εδώ, να. Όχι. Αντρέα μου, κανένα. Όχι. Κυριακό. Α! Λίγο, έλα εδώ, έλα εδώ. Καλή επιτυχία σε όλους. Καλή επιτυχία σε όλες τις παιδιά. Να είμαστε καλά. Όλα καλά. Α, τι ωραίο. Τι έρχεται στην επόμενη σεζόν σου στο Ποσειδόνιο και τι θα παρουσιάσεις? Θα ξεκινήσουμε αφού τελειώσει ο δίσκος εδώ πέρα, μετά το Πάσχα μάλλον, από ό,τι ξέρω, γύρω στις 19 λέμε του μηνός. Πιστεύω το πρόγραμμα για φέτος θα είναι πάλι κάτι καινούριο και αφού τελειώσει ο δίσκος εδώ πέρα θα ξεκινήσουμε και τις πρόβες. Θα κάτσω περίπου 1-2 εβδομάδες εδώ πέρα ακόμη για να κάνω και τις πρόβες με την ορχήστρα μου, ώστε να δοκιμάσω να κάνω και το πρόγραμμα φέτος στην Αθήνα, λίγο βουνίσιο, αν και καλοκαιρινό το πρόγραμμα. Σε φιλώ.
θυμώνεις, μη μου γκρινιάζεις, μην αφιβάλλεις πως αγαπώ. Παραπονώ μόνο εσένα έχω στο μυαλό. Όταν σε φιλώ. Όλη αυτή η επιτυχία περίμενες ότι θα τα κατάφερνες τόσο γρήγορα? Δηλαδή σε 3-4 δίσκους να πας τόσο καλά, το περίμενες? Εάν μπορούσα να βάλω κάποιον άνθρωπο μέσα στα ρούχα μου, μέσα στον εαυτό μου, να νιώσει όπως νιώθω εγώ αυτή τη στιγμή, θα καταλάβαινε ότι ίσως να είμαι και λίγο λάθος. Γιατί δεν απολαμβάνω την επιτυχία. Δεν έχω σκεφτεί ποτέ ότι έχω επιτυχία. Δηλαδή πάντα κοιτάω πιο ψηλά, όχι μόνο σαν στόχο, αλλά πάντα περιμένω κάτι καλύτερο. Δηλαδή μέσα μου αυτή τη στιγμή δεν έχω πετύχει. Παρακολουθώ ότι στο ραδιόφωνο πάνε καλά τα πράγματα. Έτσι, οι πλατίνες, οι πωλήσεις, ξέρω εγώ, όλα πάνε πάρα πολύ καλά. Αλλά δεν τη ζω την επιτυχία σαν Νίκος. Θέλω να πιστεύω ότι είμαι πολύ προσγειωμένος σαν άτομο σε αυτό το πράγμα. Θεωρώ τον εαυτό μου έναν απλό άνθρωπο που σήμερα είμαι καλά και αύριο μπορεί να γυρίσουν όλα έτσι. Φυσιολογικά είναι, μέσα στη ζωή είναι όλα αυτά τα πράγματα. Και προετοιμάζομαι πάντα για το πιο δύσκολο. Δεν ζω την επιτυχία. Πραγματικά. Ίσως να ακούγεται λίγο άσχημο αυτό, αλλά δεν τη ζω. Έχω συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει κάποια δυναμική, δηλαδή ότι βγαίνει ένα τραγούδι στο ραδιόφωνο και πάει στο νούμερο 1, ή ότι πουλάμε πλατίνα σε μια περίοδο που δεν πουλάνε οι δίσκοι και υπάρχει μια κρίση και η πειρατεία και. Αλλά δεν το νιώθω εγώ προσωπικά από μέσα μου αυτό το πράγμα. Αν κάποια στιγμή αλλάξω τα πράγματα, ίσως να χτυπήσω το κεφάλι μου και να πω ότι τότε που μπορούσες να το ζήσεις και να το απολαύσεις, δεν το απόλαυσες. Το σκέφτομαι καμιά φορά αυτό. Αλλά λέω δεν βαριέσαι. Όλα καλά. Αφού κάνω αυτό που αγαπάω και περνάω καλά με αυτό και νιώθω καλά εγώ με τον εαυτό μου, όλα καλά. Πώς τον άκουσες το δίσκο? Αυτά τα τραγούδια που άκουσα πρώτα είναι καταπληκτικά. Πολύ ωραία, καινούριο άκουσμα. Φανταστικά είναι. Διαφορετικά, Ναι, πολύ, πολύ, πάρα πολύ. Να είναι καλά τα παιδιά. Και ο Χρήστος και ο Κυριάκος και ο Ηλίας. Έτσι εδώ. Έχετε εμπνευστεί από το περιβάλλον, από αυτά. Να είσαι καλά και εσύ που το σκέφτηκε όλα αυτά. Έτσι. Μαζί το σκεφτήκαμε και το υλοποιήσαμε. Αυτό έχει σημασία. Αυτό έχει σημασία, Νίκο, πραγματικά. Λέμε την αλήθεια. Δύσκολο για να σου πω το πόνο που περνά τις νύχτες. Που δεν είσαι εδώ να ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Χωρίς εσένα υπάρχω, μα Σκύζε, αυτό που άκουσα πριν, πρέπει να το γράψω. Όχι. Για πρόβα να γράψω. Πάμε, πάμε. Πόσο δύσκολα γυρίστε ένα ντοκιμαντέρ.
Από κάτω βλέπαμε αυτά τα τρία δέντρα τα τεράστια. Βλέπαμε ότι είναι πολύ έτσι με το να τα ανοίξει. Έγραφε χθες το βράδυ. Έγραφε το μόνο για σένα. Σ' αγαπώ. Α, ωραία. Ρομαντικό κομμάτι. Πάντως, να σου πω κάτι. Νομίζω ότι ο δίσκος γράφτηκε για να παιχτεί εδώ πάνω στο βουνό. Δηλαδή, άμα ακούσεις τα περισσότερα κομμάτια, όχι όλα, αλλά τα περισσότερα κομμάτια, έτσι, σε φέρνουν έτσι τη φύση, εδώ έτσι πως είμαστε στο βουνό, στο δάσος. Νομίζω ότι τα βίντεο κλιπ που θα ταιριάζουν πάρα πολύ. Είναι θάνατος για να το βγάλεις αυτό το πράγμα. Ωραίο είναι, το μόνο πρόβλημα είναι ότι στο μαγαζί θα μπορούν να, θα το κάνουν, να γίνει το τρανσπορτ. Όταν ξεκινούσες, ποιος ήταν ο μεγαλύτερος σου στόχος και κατά πόσο τον έχεις φτάσει αυτόν τον στόχο? Πάντα έβαζα ένα στόχο παραπέρα. Δεν έβαζα ένα στόχο πολύ ψηλά, δηλαδή δεν έβαζα την κορυφή. Έβαζα το επόμενο μου βήμα πάντα. Δηλαδή όταν ξεκίνησα και όταν ήρθε ξαφνικά η δισκογραφική μου εταιρεία Universal και μου επέγραψε ένα συμβόλαιο, δεν περίμενα ότι θα πάει όλα τόσο καλά. Πάντα έλειπε, ας πούμε, και έκανα στον πρώτο μου δίσκο, έλεγα να βγάλω ένα τραγούδι που θα παίξει στα ραδιόφωνα και θα κάνει μια επιτυχία, ας πούμε, ας είναι ένα καλό τραγούδι, να μου αφήσει μια πρικούλα, να πω ότι κάποια στιγμή στην Ελλάδα, σε αυτή την τόσο πλούσια χώρα σε μουσική, έχω αφήσει κι εγώ μια μικρή πετρούλα, ένα μικρό λιθαράκι, ας πούμε, μια μικρή, έτσι, ένα μικρό ρεφρέν από τη δικιά μου φωνή. Ο Θεός μου τα έφερε καλά όλα και από τον πρώτο μου καιρό δίσκο αφήσαμε τρία τραγούδια, νομίζω, έτσι καλά. Μετά, στο δεύτερο δίσκο, στόχευα σε κάτι διαφορετικό. Να πιάσω ίσως ένα άλλο κοινό που δεν είχα από τον πρώτο δίσκο. Πάντα, δηλαδή, στόχευα και σκόπευα να πιάσω και άλλο κόσμο. Ας πούμε, σε αυτό το δίσκο, τα ακούσματα του δίσκου αυτά, όπως σου είπα, είναι πολύ ξεχωριστά. Δηλαδή, αυτός ο δίσκος πιστεύω ότι είναι κάτι ξεχωριστό. Όχι μόνο επειδή παίξαμε το πάνω στο βουνό και επειδή δώσαμε το στίγμα μας από θέμα ψυχολογίας, αλλά και από θέμα μουσικών οργάνων. Χρησιμοποίησαμε κάποια μουσικά όργανα. Δηλαδή, φέραμε μια ομάδα από Τουρκία, τα οποία, παιδιά, ας πούμε, είναι μοναδικά στον κόσμο. Δηλαδή, το παίξιμο αυτό και ο χαρακτήρας και το ύφος που έχουν παικτικά αυτοί οι άνθρωποι δεν υπάρχει στον κόσμο πουθενά. Έχουν ένα δικό τους ηχόχρωμα που βάζουν και αυτό το στίγμα στο δίσκο. Ήταν το όνειρό μου και αυτό, αν θέλεις κάποια στιγμή να κάνω κάτι ξεχωριστό με τα βιολιά. Γιατί ο παππούς μου έπαιζε βιολί εμένα και ήταν και ψάλης και είχε ανατολίτικα ακούσματα, ανατολίτικα παίξηματα. Και ήταν ένα όνειρό μου αυτό. Και το πέτυχα. Όταν λείπεις κι είμαι μόνος, νιώθω σαν κορμί χωρίς καρδιά. Με αιώνα μοιάζει ο χρόνος κι είναι σκέτικο όλας η βραδιά. Δεν βρίσκω λόγια να σου πω το πόνο που περνάω τις νύχτες που δεν είσαι εδώ. Να ξέρεις πόσο σ' αγαπώ, χωρίς εσένα υπάρχω, μα δεν ζω. Κάθε ώρα μακριά σου είναι σαν μαρτύριο αργό.
όλα έχουν το όνομά σου κι όπου κι αν κοιτάξω θα σε δω. Δεν βρίσκω λόγια να σου πω το πόνο που περνάω τις νύχτες που δεν είσαι εδώ. Να ξέρεις πόσο σ' αγαπώ, χωρίς εσένα υπάρχω, μα δεν ζω. Θέλω να σε πω δύο λόγια. Α, πολύ σοβαρά. Τα πέρα στα μεταφέρει ο φίλος μου Παναγιώτης. Έχεις κάποιο μεγάλο όνειρο το οποίο έτσι το θεωρείς ότι αυτό είναι το κορυφαίο μου όνειρο, είναι ο υπέρτατος ας πούμε στόχος και σκοπός στην καριέρα μου, κάποια στιγμή να καταφέρω να κάνω αυτό? Την επόμενη μου δουλειά θέλω να σκέφτομαι και την επόμενη μου σοβαρή κίνηση. Πώς δηλαδή θα καταφέρω να κρατήσω σε αυτή τη δύσκολη εποχή, σε αυτό το δύσκολο πράγμα που λέγεται μουσική, σε αυτό το δύσκολο πράγμα που λέγεται ο λαός που ακούει και να μπαίνει στα αυτάκια τους και να σε χρειάζονται. Ούτε στην υπερβολή όμως, έτσι, να κρατάς μια μέση ας πούμε στάθμη, δηλαδή να παίζεις ούτε υπερβολικά, αλλά να σε ζητάει ο κόσμος, να σε θέλει. Έστω και ένα τραγουδάκι. Θέλει τρόπο. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο που λένε. Και ψάχνω να βρω τον τρόπο, ας πούμε, πάντα να κάνω κάτι που θα ικανοποιεί εμένα, που θα είναι κάτι ξεχωριστό. Λοιπόν, είμαστε στην τέταρτη μέρα. Έχει ρίξει ένα ωραίο χιονάκι και από ό,τι άκουσα τον καιρό θα ρίξει και αύριο. Οπότε ή αύριο μεθαύριο θα πάρω τα παιδιά, την ορχήστρα και όλη την ομάδα και θα ανεβούμε πάνω στο χιονοδρομικό να κάνουμε κανένα παιχνιδάκι και μια τρέλα και να γελάσουμε και λίγο, να ξεκινήσει όμορφα όλο το θέμα. Πάω να τους πάρω γιατί πάγωσα. Get it!
Τώρα φέρνει. Πάντα με το καλό. Γεια σας. Καλή επιτυχία. Γεια σας. Καλή επιτυχία. Άντε για μαζά. Άντε. Καλές επιτυχίες. Μπορά το. Είναι επιτυχία. Είναι επιτυχία. Έλα στη μέση. Άντε ξανά. Άντε ξανά. Γεια σου λέει αυτό. Μόνος του Κρίσου δεν πίνουμε. Το ότι αλλάζουν τα πάντα συνεχώς γύρω μας. Υπάρχουν κάποια πράγματα από αυτά που σε τρομάζουν, που νιώθεις ότι δεν προλαβαίνεις να τα παρακολουθήσεις ή αναρωτιέσαι πού θα πάνε κάποια πράγματα. Θυμάμαι πως η μουσική χάσει την ψυχή της. Η μουσική είναι ένα πράγμα που το χρειάζεται ο άνθρωπος, ίσως και πιο πολύ από το φαγητό και το νερό. Στις πιο δύσκολες και τις πιο εύκολες στιγμές και τις πιο χαρούμενες, δηλαδή χρειάζεται μουσική. Εκεί που είσαι χάλια να ακούσεις ένα τραγούδι αγαπημένο σου, ξαφνικά αλλάζει όλη η διάθεσή σου. Παλιότερα ξέρουμε ότι οι Έλληνες εμείς που αγαπάμε πολύ τη μουσική πριν πεθάνουν τραγουδούσαν και χορεύανε και πίνανε και φεύγανε από αυτή τη ζωή πολύ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Λοιπόν, τη σέβομαι πάρα πολύ τη μουσική, δηλαδή μετά τη θρησκεία μου και τη ζωή μου και την οικογένειά μου έχω τη μουσική. Μιμίτη! Περίμενα να σου κάνω ένα καλό φέιτε. Τραβάω, έτσι. Πόσο κάνω και σβήνει σιγά σιγά. Φαντάζω, Βίλη. Ξεκινάει, άμα θέλεις, φέιτη, περίεργο. Φέιτε ό,τι κάνει. Φέιτε ό,τι έχει. Τίποτα, πρώτη φορά τραβάω. Είχαν περάσει και δεν ανταμώσαμε. Χωριστά σ' άλλες αγάπες τις καρδιές μας δώσαμε. Κι όμως σήμερα στο δρόμο η καρδιά μου μάτωσε. Τη μορφή σου όπως τότε πάλι μ' αναστάτωσε. Μη μικρός που είναι ο κόσμος, πως τα φέρνει η ζωή. Όλοι με δρόμοι, ένας δρόμος και σ' αυτόν εγώ και εσύ. Μη μικρός που είναι ο κόσμος, πως τα φέρνει η ζωή. Όλοι δρόμοι, ένας δρόμος και σ' αυτόν εγώ και εσύ.
είχαμε ζήσει, στο μυαλό μου ήρθανε. Δεν μπορώ να το πιστέψω όλα πως κάθηκανε. Μια στιγμή τόσο τυχαία άνω κάτω με κάνε. Και μου ξύπνησε μια αγάπη που την κρίμα πέθανε. Τι μικρός που είναι ο κόσμος, πως τα φέρνει η ζωή. Όλοι δρόμοι ένας δρόμος, και σ' αυτόν εγώ και εσύ. Τι μικρός που είναι ο κόσμος, πως τα φέρνει η ζωή. Όλοι δρόμοι ένας δρόμος, και σ' αυτόν εγώ και εσύ. Αυτό το συντή έχει γίνει με πολύ μεράκι, με πολύ πιέφι, με πολύ αγάπη, και γι' αυτό θα πάει πάρα πολύ ψηλά και το κάθε επιτυχία στον Νίκο και την αξίδη. Θέλω να ομολογήσω. Αυτό θα γίνει πάρα πολύ ωραία. Το άλλο. Εμείς εδώ. Sizi çok seviyoruz. Sizinle olmaktan çok mutluyuz. Yeri geldi ana, yeri geldi baba, yeri geldi kardeş oldunuz. Seni biliyorsun da hiç olur ya. Aslan ya. Asifi olur. Seviyoruz. Magafas. Nasıl şu kardeş? Ya το παιδί που το πήρα, το βοήθησα από τα πρώτα του βήματα, το στήριξα στην καριέρα του να μάθει να παίζει drums και τελικά τα κατάφερες, είδες, σου λέει, πίστεψε με. Και στο τέλος με πάντρεψες και. Ευχαριστώ πολύ ωραία μαζί με εδώ η ομάδα. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην καινούργια σου δουλειά. Εγώ θέλω να πω ότι είχαμε μια φοβερή ποινή εδώ πάνω. Και παίξουμε αυτό και θέλω να παίξουμε σε καταπληκτικά κομμάτια μέσα. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν μια πρόκληση που νομίζω ότι τη φέραμε σε πέρας όλοι. Οι σχέσεις μεταξύ μας νομίζω ότι πλέον θα είναι διαφορετικές. Γιατί μαζευτήκαμε τόσοι άνθρωποι και δεν μαλώσαμε ούτε μια φορά. Εγώ θέλω να πω ότι τελικά το πείραμα που κάναμε πέτυχε. Αν και δεν τα ήξερα τα παιδιά όλα, πρώτη φορά βρεθήκαμε μαζί, ναι. Και από κοντά που γνωριστήκαμε, όλοι είναι εξαιρετική μουσική. Το όνειρό μου βασικά εμένα το μεγάλο, πολλά χρόνια, ήταν να γράψω τουρκικά βιολιά. Το ήθελα πάρα πολύ. Ο άνθρωπος που δεν φαίνεται πάρα πολύ, ανατρώει το πιο πολύ άγχος, μας αγχώνει πάντα πάρα πολύ. Είναι αυτός που βάζει όλα τα πράγματα στη σειρά και μας βοηθάει να συντονίσει όλα αυτά τα πράγματα να κοιλάνε όμορφα και ωραία και μέσα στον χρόνο που το θέλουμε και προγραμματίζουμε. Πες πώς πέρασες μετά από τόσα χρόνια εμπειρία στη μουσική. Τόση θετική ενέργεια που συσσωρεύτηκε εδώ πέρα αυτές τις μέρες στο βουνό, νομίζω αποτυπώθηκε στις υπογραφές σας. Και ελπίζω ο κόσμος να γουστάρει τη δουλειά σου, να γουστάρει από τη δουλειά σου. Όλα τα παιδιά είναι καταπληκτικά, είναι διαέστατα. Όλοι υπήρχε μια συνεργασία πάρα πολύ καλή και δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα, όπως είπε και ο Ρόκος πριν. Δεν τσακωθήκα ούτε μια φορά, δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Η διαμονή ήταν άψογη. Σαν να περνάμε μια παρέα 20 χρόνια μαζί. Έτσι. Πρωτόγνωρη εμπειρία, φαντάζομαι για όλους μας. Συγκλονιστικές στιγμές, μεγάλες στιγμές. Εγώ θα πω ότι εδώ ο χρόνος κυλάει αργά.
μέρες που έχεις φύγει και δεν θέλω κανένα να δω. Η ερμηνεία μου φιλιά με πνίγει όσο δεν είσαι εδώ. Δεν υπάρχω στη ζωή σου, με βγάλες απ' έξω. Πρέπει να το συνηθίσω, πρέπει να τα αντέξω. Μα όσο εύκολο είναι στα λόγια, τόσο με πεθαίνει. Πως όλα τέλειωσα, βάζουμε χωριά, τώρα πια σαν ξένη. Βράδια που το μυαλό μου μόνο η σκέψη σου το κυβερνά. Όσα ζήσαμε με πληγώνουν, μα εσύ πουθενά. Δεν υπάρχω στη ζωή σου, με βγάλες απ' έξω. Πρέπει να το συνηθίσω, πρέπει να τα αντέξω. Μα όσο εύκολο είναι στα λόγια, τόσο με πεθαίνει. Πως όλα τέλειωσαν, βάζουμε χωριά, τώρα πια σαν ξένη.